έγινε κιόλας, γιατί είχαν κι άλλα παρατράγουδα. Για πες μας τα παρατράγουδα. Θυμόμαστε με το εξώδικο που είχε σταλεί στη Face Κορδά και στο πρωινό μας πλέον. Ναι. Για την Έλενα Χριστοπούλου, ώστε να μην γίνει καμία αναφορά για τον πρώην σύζυγό της, τον κύριο Καλίτσι. Βγήκε η Έλενα Χριστοπούλου, λοιπόν, και μιλάει για αυτό το εξώδικο. Βγήκε και μίλησε. Ναι. Έδωσε πληρωμένη απάντηση. Ναι. Βγήκε και μίλησε. Όταν ρωτήθηκε, λοιπόν, από τους ρεπόρτερ, είπε στα αριστοκρατικά σαλόνια δεν μιλάνε για αγορές συμπεριφορές. Για να το ακούσουμε. Διεύματα αναφέρουν ότι η εκπομπή δέχτηκε ένα εξώδικο από τον κύριο Καλίτσι για να μην σχολιαστεί καθόλου, να μην αναφερθείτε καθόλου στο σύνολο σε αυτή την υπόθεση. Ισχύει αυτό το δημοσίευμα? Στα αριστοκρατικά σαλόνια δεν μιλάνε για αγορές συμπεριφορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διεύματα αναφέρουν ότι... Μάλιστα. Είπε επίσης ότι ήταν το πρώτο της live και είναι πρωτάκι στα live η Έλενα Χριστοπούλου, οπότε ήταν περίεργα χθες τα πράγματα για εκείνη, αλλά η Γραμμέλη έχει γράψει χρόνια live ζωντανών συνδέσεων, οπότε βοήθησε πάρα πολύ. Πάντως η απάντησή της για τον πρώην σύζυγό της ήταν πληρωμένη και μου άρεσε πάρα πολύ και επιβεβαιώνει αυτό που σας έλεγα χθες, δεν υπήρχε περίπτωση στην εκπομπή να μιλήσει. Αλλά εκεί που τα είπε δεν ήταν στην εκπομπή. Ήταν μετά στο συνέντευξη που έγινε. Βέβαια ήταν εκπομπή. Είχαν μαζέψει, θα πούμε, δημοσιογράφους. Φυσικά η εκπομπή μας δεν καλέστηκε. Πού να πάει, φοβούνται κιόλας. Πια να πάει λούρο εκείνη, πιάσει την γλώσσα του. Στο στόμα της. Μάλιστα. Όπου κάνανε εκεί τη δεξίωση, ας το πούμε, την εκδήλωση γνωριμίας έτσι. Και για να γίνουν και ερωτήσεις από τα άλλα κανάλια. Τι μικρόφωνα βλέπουμε? Για βάτε λίγο φουλ, να δούμε λίγο ποια κανάλια πήγανε. Βλέπουμε το μικρόφωνο του Σταρ να έχει πάει. Ναι, του Αλφα. Πήγανε. Ναι, τα βλέπουμε. Πήγανε όμως. Ναι, πήγανε. Πήγανε. Δεν είχαν θέμα να μην πάνε. Πήγαν όλοι τους. Κανένα θέμα. Ο Αντένα πού να πάει. Φαντάζεστε. Δεν ήταν ο Αντένα εκεί. Καλά το είπε. Και στην εκπομπή. Κράμερ εναντίον Κράμερ. Δηλαδή, άρα ποιο κανάλι δεν πήγε μόνο από τα μεγάλα? Ο Αντένα. Ο πόλεμος των Ρόουζ. Πού να πάει ο Αντένα. Μάλιστα. Μένουμε εδώ. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα γρήγορα να δώσουμε και να δούμε. Τι άλλο τηλεοπτικό έχουμε? Πείτε μας εδώ, κυρία Λούρου μου. Να μάθει ο κόσμος τι γίνεται. Έχουμε και Face Κορδά εναντίον Γιώργο Λιάγκα. Δηλαδή. Γιατί τη ρωτήσανε στη συνέντευξη τύπου που έγινε, αν ρώτησε τον Γιώργο Λιάγκα και αν σύζητησε μαζί του για το καινούργιο προϊόν.